Λαϊκή Τράπεζα, στο εδόλιο 4 πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της. Αυτό είναι η αρχή για να έρθουν και όλοι οι υπόλοιποι που θεωρούμε ότι μπορεί να είχαν την δική τους ευθύνη σε όλο αυτό που λέμε καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση διερεύνησης, εξιχνίασης και ποινικού κολλασμού του οικονομικού εγκλήματος. Μάλιστα. Βεβαίως, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει απολύτως για όλους όσους κατηγορούνται. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ, όμως ήταν ένα ανοιχτό χρέος, μια οφειλή της πολιτείας, των συντεταγμένων εξουσιών και ιδιαίτερα βεβαίως της εισαγγελίας, της νομικής υπηρεσίας, να προχωρήσει σε διερεύνηση και σε ποινικές διώξεις εναντίον όσων εμπλέκονται, υπέχουν ευθύνες για την οικονομική καταστροφή. Συνεπώς, πράγματι είναι ένα σημαντικό βήμα αυτό που έγινε χτες με την καταχώρηση υποθέσεων και αντιλαμβάνομαι στις 15 Ιανουαρίου θα παραπευθούν σε δίκη συγκεκριμένα πρόσωπα. Από εκεί και πέρα βεβαίως απομένει και το θέμα του κυρίου Γενόπουλου, ο οποίος ακόμα δεν έχει κατηγορηθεί. Όμως θέλω να έχω εμπιστοσύνη στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι προτού καταχωρηθεί οποιαδήποτε υπόθεση πρέπει και να στοιχειοθετείται από το απαραίτητο μαρτυρικό υλικό. Φαντάζομαι μετά από τόσα χρόνια. Συνεπώς, τόσους μήνες, ελπίζω, ελπίζω να υπάρξει και η απαραίτητη δικαστική συνδρομή από τις ελληνικές αρχές. Αυτή πρέπει να είναι μια απέτηση, μα ξέρετε. Ήδη τα δύο κατηγορητήρια έχουν δοθεί στους δύο που είναι στην Κύπρο, οι άλλοι δύο θα δοθούν μέσω των ελληνικών αρχών. Ναι. Θα πρέπει να υπάρξει απόλυτος δικαστική συνδρομή. Είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας και το υπογραμμίζω γιατί έχουν συμβεί κάποια γεγονότα τα οποία πρέπει να πω ότι δημιούργησαν έτσι κάποια σήματα απογοήτευσης σε ό,τι αφορά για τον μέχρι τώρα ρόλο δικαστική συνδρομή από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρξε ή αδίποτε πρόθεση. Αναμένω όμως ότι πράγματι τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους λίγους μήνες θα δοθούν όλα τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί από τις κυπριακές εισαγγελικές αρχές. Και να αγγίξουν οι αρμόδιοι και τα άτομα που θεωρείται ότι είναι ακόμη πιο ψηλά από αυτούς που βλέπουμε τώρα ενώπιον των δικαστηρίων. Να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του οικονομικού εγκλήματος καθώς όσον αφορά το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα που είναι προφανές ότι συνδέεται με πράξεις και παραλήψεις που εμπλέκουν και τον ελλαδικό χώρο. Γιατί δεν είναι μυστικό ότι μεγάλες ποσότητες χρημάτων έχουν μεταφερθεί είτε σε ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, είτε σε ιδρύματα μαϊμούδες, θα έλεγα, με στόχο να μεταφερθούν τελικά, όπως και μεταφέρθησαν, σε λογαριασμούς συγκεκριμένων προσώπων. Μάλιστα, είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν. Την ίδια ώρα αλλάζουμε σελίδα, πάμε στον Κυπριακό. Τα λέτε συχνά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η μέχρι τώρα πορεία των συνομιλιών θεωρείτε ότι μας οδηγεί στο ζητούμενο, στο ουσιαστικό, σε μια βιώσιμη λύση του Κυπριακού ή ακόμη είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις, κύριε Ομήρου? Θα πω το κοινότυπο μεν, αναγκαίο δε, ότι επιθυμούμε λύση. Επιθυμούμε αυτό το λύση, επιθυμούμε 40 χρόνια, ναι. Το συντομότερο δυνατό, όπως πολύ σωστά λέτε, την επιθυμούσαμε τη λύση από την επομένη της τουρκικής εισβολής. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιθυμούμε την οποιαδήποτε λύση. Λύση η οποία θα πρέπει να τηρεί κάποιες προδιαγραφές, τις οποίες έχουμε, μπορώ να πω, καθορίσει κατά τρόπο σαφή με την ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, για να εκφράσει κάποιος αισιοδοξία, πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και σε πραγματικά γεγονότα. Και θέλω να πω ότι μια τέτοια αισιοδοξία, με βάση τα δεδομένα που έχω υπόψη μου, αλλά και με βάση τις δημόσιες δηλώσεις τουρκοκυπρίων και Τούρκων αξιωματούχων μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να διατυπώσω αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη. Πολύ περισσότερο δεν μπορώ να συμμεριστώ
υπερβολικές προσδοκίες και ένα ανετιολόγητο κλίμα εφορίας και όπως πολύ συχνά λέω, θα πρέπει να αποφεύγονται αυτού του είδους οι θετικές αντιδράσεις, δηλαδή της υπερβολικής αισιόδοξης προσέγγισης και του κλίματος εφορίας, γιατί ξέρετε, αυτό εκπέμπεται ως μήνυμα αρνητικό στην διεθνή και την ευρωπαϊκή κοινότητα σε ό,τι αφορά την ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις επί της Τουρκίας ή τέλος πάντων να χρησιμοποιηθούν επιρροές επί της Τουρκίας από εκείνους οι οποίοι είναι εις θέση να ασκήσουν επιρροές και να ασκήσουν πιέσεις. Θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η εφορία που υπήρχε τότε με την εκλογή Ακιντζή, σιγά σιγά αυτή η εφορία κατευνάζει και πλέον όλοι αντικρίζουν τα πράγματα με ένα διαφορετικό φακό. Ως ένα βαθμό. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, με τον κύριο Ακιντζή υπήρξε μια θετική υποδοχή της ανάδειξής του στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Ναι. Και πρέπει να πω όχι ανέτεια, όχι χωρίς λόγο, γιατί πράγματι ο κύριος Ακιντζή διαχρονικά είχε μια πολύ πιο θετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη λύση του Κυπριακού. Το δείχνει στην πράξη όμως από όλους τους προκατόχους. Μάλιστα, το δείχνει στην πράξη. Τούτου λεχθέντος, προχωρώ ακριβώς για να δώσω ολοκληρωμένη απάντηση, δεν έχει επιβεβαιωθεί με δείγματα συγκεκριμένα γραφής. Αντίθετα, σε αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη ή την εικόνα που έχει δημιουργηθεί, ο κύριος Ακιντζή φροντίζει να προσγειώνει 4 βασικές ελευθερίες. Τις έχει αποδεχτεί η τουρκική πλευρά. Ποια είναι η απάντηση του κυρίου Ακιντζή? Πλειοψηφία πληθυσμού και γης. Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα γίνει αποδεχτό ή έγινε αποδεχτό από την τουρκική πλευρά? Απάντηση από τον κύριο Ακιντζή: να κηρυχθεί πρωτογενές δίκαιο η λύση. Επιστροφή της μόρφου, για να πω για το χτεσινό. Σπέβδει αμέσως ο κύριος Ακιντζή να πει ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα από το 2004. Συνεπώς, μου ζητάτε να εκφράσω αισιοδοξία. Δεν θα ήθελα να εκφράσω αισιοδοξία. Όχι, όχι. Να μας δώσετε την πραγματική εικόνα. Δεν θα ήθελα να εκφράσω αισιοδοξία. Ναι. Θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Όχι, αν υπάρχει αισιοδοξία, να την εκφράσετε. Αυτό θα ήταν παραφροσύνη. Όμως, μελετώντας τα δεδομένα, δεν μπορώ να μεριστώ και να συμμεριστώ αισιοδοξία και κλίμα εφορίας ότι οδηγούμαστε σε λύση. Αναμένουμε τα δείγματα γραφής. Ο πρόεδρος θεωρεί ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, κύριο Μύρου. Ότι αύριο μεθαύριο, σε μία εβδομάδα, σε δύο, θα έχουμε μία εντελώς διαφορετική στάση από την άλλη πλευρά. Αυτό να ρωτήσετε τον πρόεδρο. Ναι. Ρωτάτε εμένα, να σας μιλήσω εκ μέρους του πρόεδρου. Επειδή τον ρωτάτε, τον βλέπετε κι εσείς και είναι πιο εύκολο να σας απαντήσει εσάς από ότι εμάς. Ναι. Κοιτάξτε, η δική μου η προτροπή, αν θέλετε, είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αντίθετα, υπάρχει λόγος να μην δημιουργείται αυτό το ανετιολόγητο κλίμα εφορίας, διότι ουδόλως ωφελεί, αντιθέτως, παραβλάπτει σημαντικά τους χειρισμούς της δικής μας πλευράς και ιδιαίτερα μέσα στο διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο. Εμείς θα πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί, θα πρέπει να υποδεικνύουμε την ευθύνη της διεθνούς και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής κοινότητας να στραφούμε πιέσεις προς την πλευρά της Τουρκίας. Μας λέει για άνοιγμα κεφαλαίου, λέει η Επιτροπή. Θα πρέπει να καθιστούμε σαφές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνένεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να προστατεύσουμε και το κύρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία από το 2005 με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που είναι το ανώτατο όργανο, συλλογικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναθέσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Τουρκία. Να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα και συνεργασία για λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμένων του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Αρχών και των Αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουδέν έπραξε η Τουρκία. Αντίθετα, θα θυμάστε το 2012, δεύτερο εξάμηνο, όταν προείδρευε η Κυπριακή Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία αρνήθηκε να αναγνωρίσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Οικογένειας, στην οποία προσβλέπει να γίνει μέλος. Αυτού του είδους η ύβρις και βεβαίως με τα γνωστά περί εκλειπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας σε έγγραφα τα οποία αποστέλει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, αν ζητήσεις καλώς ευρύσεις, πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί, πρέπει να απαιτούμε από τους εταίρους μας, δεν απαιτούμε γιατί είμαστε κράτος ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Τότε πώς σας προβληματίζει, κύριο Μύρου, και γενικά όλες αυτές οι αναφορές που γίνονται για πενταμερή, πολυμερή και τα πολλά άλλα?
Έχω μια δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας υπόψη μου, η οποία λέει ότι θα έχει διμερείς επαφές και ναι. άλλος είναι ο λόγος Ταβός, ναι. για τον οποίο μεταβαίνει στον Ταβός, άρα θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε μορφής διάσκεψη για τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Να πω όμως με σαφήνεια. Πρώτο, διεθνής διάσκεψη επιβάλλεται να γίνει, όχι πολυμερής, πενταμερής και θα εξηγήσω. Στο τέλος της διαδικασίας, για να ασχοληθεί με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού, που είναι εγγύησης, δηλαδή κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύησεων του 1960, απομάκρυνση των επίκων και βεβαίως η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Αυτή είναι η διεθνή πτυχή Μάλιστα. του Κυπριακού. Πρέπει να συζητηθεί σε μια διεθνή διάσκεψη. Όχι πενταμερή. Τι σημαίνει πενταμερή? Η πενταμερή είναι η επιδίωξη της Τουρκίας από τη δεκαετία του 1960. Για να υποβαθμιστεί η Κυπριακή Δημοκρατία και να αναβαθμιστεί το παράνομο μόρφωμα των κατεχομένων και να υπάρξει εξίσωση δύο οντοτήτων σε μια πενταμερή διάσκεψη. Πρώτα-πρώτα, σε διεθνείς διασκέψεις μετέχουν κράτη αναγνωρισμένα που είναι υποκείμενα διεθνούς δικαίου. Συνεπώς, σε μια τέτοια διεθνή διάσκεψη θα πρέπει να συμμετάσχουν νέοι εγκύτριες δυνάμεις, διότι τους αφορά η συνθήκη εγκύσεως και η κατάργησή της, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία, αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί και θα ήταν χρήσιμο, να έχει μαζί του και εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων, όχι ως μέλη της διεθνούς διάσκεψη, ως συμβούλους για να εκφράσουν την άποψή τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Σε καμιά όμως περίπτωση πενταμερής, πολυμερής, διεθνής διάσκεψη. Τι δεν πρέπει να αποδεχτούμε σε καμία απολύτως περίπτωση, κύριε Ομήρου? Εκ περιτροπής Προεδρία είναι στο τραπέζι. Υπάρχουν διάφορα. Να σας θέσω εγώ δύο-τρία. Δεν νομίζω ότι μπορώ τώρα. Θεωρώ τα πιο σημαντικά. Εκ περιτροπής Προεδρία. Τον συζητάμε ή το αποκλείουμε εντελώς? Αυτό το θέμα, από την ενημέρωση που έχω, έχει τεθεί στο περιθώριο. Ναι, αλλά είναι. Δεν το έχουμε αποκλείσει. Είναι στο εκεί. Η δική μου η θέση σε ό,τι αφορά την Προεδρία είναι ότι η πρόταση του Εθνικού Συμβουλίου, στις λεγόμενες ομόφωνες προτάσεις του Εθνικού Συμβουλίου του 1989, είναι η πλέον δημοκρατική. Υπό τας περιστάσεις η κατοικονομία, δηλαδή ενιαίος εκλογικός κατάλογος, όλοι μπορούν να είναι υποψήφοι, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, για την εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αν εκλεγεί Ελληνοκύπριος, τότε την επόμενη Κυριακή διενεργείται εκλογή Αντιπροέδρου, πάλι από ενιαίο εκλογικό κατάλογο, μόνο Τουρκοκύπροι μπορούν να είναι υποψήφοι. Και η ψήφος των Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα επίσης να ψηφίσουν, θα σταθμίζεται ούτως ώστε να μην υπερνικά εισισχύν την δύναμη της ψήφου των Τουρκοκυπρίων και να μην τους επιβάλλουμε και Τουρκοκύπριο αντιπρόεδρο της αρεσκίας μας. Συνεπώς πιστεύω ότι αυτή είναι μια δημοκρατική κατά προσέγγιση και κατ' οικονομία διαδικασία, την οποία θα πρέπει να προβάλλουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με το εδαφικό, βάσει του σχεδίου ΑΝΑΝ. Βάσει του σχεδίου ΑΝΑΝ είναι το ελάχιστο. Το ελάχιστο, ναι. Υπάρχουν ζητήματα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όπως είναι η Καρπασία. Αλλά ας μην πω, διότι δεν είναι στόχος να μπω σε διάφορες περιοχές. Λέω την Καρπασία για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί στην Καρπασία υπάρχει ένας πληθυσμός, ο οποίος περνώντας από χίλια μύρια κύματα παρέμεινε στην γη των πατέρων του, υπερασπίστηκε την παρουσία του κυπριακού ελληνισμού σε μια περιοχή της Κύπρου που είναι διάσπαρτη με ελληνικά μνημεία, με θρησκευτικά μνημεία, με χώρους λατρείας, και συνεπώς δεν έχω δισταγμό να πω ότι ναι, πρέπει να είναι από τις περιοχές που θα επιστραφούν η πολυνοκυπριακή διοίκηση ή με ειδικό καθεστώς, δηλαδή να υπάγεται στην κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή να είναι εθνικό πάρκο, ένας θεσμός που ισχύει για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα λοιπόν, σίγουρα είναι λεπτό το ζήτημα. Το ζητούμενο βεβαίως είναι να εφαρμόζονται απολύτως
τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες, ελευθερία εγκατάσταση, διακίνηση, δικαίωμα περιουσίας, άσκηση επαγγέλματος. Ο κυπριακός λαός πότε θα ενημερωθεί, κύριε Πρόεδρε? Ή για αυτά που υπάρχουν? Εγώ είμαι υπέρ της ενημέρωσης. Ναι, αλλά δεν γίνεται ενημέρωση. Είμαι υπέρ της ενημέρωσης, δεν έχω αρμοδιότητα. Και σε εσάς εκεί στο εθνικό δεν έχω είναι... αρμοδιότητα να ενημερώνω. Έχω μια ενημέρωση ως από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πέραν του Εθνικού Συμβουλίου και κατά μόνας. Μα ναι, σίγουρα. Σε... Από εκεί και πέρα πιστεύω ναι, ότι ίγγηκε η ώρα να υπάρξει μια ενημέρωση του κυπριακού ελληνισμού για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εκκρεμεί, όπως ξέρετε, και η πρόσκληση που έχω απευθύνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων σε μια κλειστή συνεδρία σε λεπτομέρειες. Πότε θα γίνει αυτό? Δεν έχει καθοριστεί. Αναβλήθηκε δύο φορές. Εναπόκειται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να καθορίσει τι.